Καλησπέρα. Πες τα, εσύ τα λες πολύ ωραία. Ποια εκπομπή είναι, Στέργιο, λέω. Ό,τι να είναι. Νίκο, ποια εκπομπή είναι. Μπορεί να κάνουμε εμείς στο Στέργιο, δεν ξέρω. Καλησπέρα, αγάπη. Να σου πω κάτι. Δεν είναι σίγουρα η εκπομπή. Ναι, ναι. Το είπε ο Χρυσόδος. Ποιο. Σαν το σκύλο με τη γάτα. Σίγουρα δεν είναι. Σαν το σκύλο με τη γάτα. Εγώ το κόβω κανονικά. Ποιο. Να είμαστε no name, εσύ. Δεν έχουμε, που δεν έχουμε όνομα, να το πούμε έτσι. Είναι η no name. Για όσο πάμε. Έτσι. Για όσο δεν, πάμε. Δεν βλέπω ότι αντέχουμε πάρα πολύ. Ξεκινάμε και βλέπουμε. Υπάρχει ένα σκοτωμό. Έχει αρχίσει να λυγίζει από τη δεύτερη μέρα. Ναι. Ναι. Έχει αλλάξει όλη μου καθημερινότητα. Ναι. Περνάω δύσκολα. Ναι. Μάλιστα. Γιατί ρε αγάπη, τι έγινε. Αυτό ποιο μάτς είναι τώρα η ΑΕΚ. Ποιο είναι. Επανάληψη είναι. Ναι. Το μάτς του μπάσκετ λες. Βλέπεις άλλο μάτς. Τρομερά πράγματα. Έχουμε τρεις οθόνες. Τη μία έχουμε το κανάλι του Προέδρου, Open. Πολύ καλή επιλογή, μπράβο. Πρέπει να αλλάξει αυτό, δεν γίνει κακό. Στο άλλο έχουμε το Κωστίκο αυτή τη στιγμή. Και στο άλλο έχουμε. Ένα νέο φρέσκο πρόσωπο στο Πάκο Κωστίκο, πραγματικά δηλαδή. Είναι αφιέρωμα. Έχει καιρό να λύσει τη σιωπή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Παρακολουθούμε. Ναι. Θα το αλλάξουμε όμως αυτό, γιατί δεν στηρίζουμε καθόλου πλέον. Με πήραν και σήμερα τηλέφωνο για πακέτο προσφορά και του είπα όχι. Όχι. Όχι βέβαια. Όχι. Όχι Νίκο, με την νέα τάξη πραγμάτων. Ποια είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Τα λέγαμε εμείς ότι θα υπάρχει αυτή η εξαγορά. Τα λέγαμε, ναι, λέω. Ναι. Με την νέα τάξη πραγμάτων δεν στηρίζουμε, όχι. Δεν στηρίζεις, ε. Όχι. Και στην άλλη βλέπουμε διαφήμιση για αθλητική κυριακή. Πολύ απόλυτη. Γιώργος Μήνος. Πολύ απόλυτη. Φίλος σου. Γιώργος Μήνος. Στηρίζω Γιώργο Μήνο. Α, να! Δεν λέγαμε χθες να βγάλουμε πρόσωπα. Και φέρουμε τον Μήνο. Θα βγάλουμε Γιώργο Μήνο σε κάποια φάση. Oh. Θέλεις. Έλα ρε Νίκο. Εδώ είπαμε Τζέι Τούνι. Γιατί να μου βγάλει ένα Γιώργο Μήνο. Δηλαδή συγκρίνεις τώρα. Περίμενε. Ναι. Περίμενε. Στη συνείδηση του ακροατή. Ναι. Ασχέτω ομάδος. Έτσι. Αργιανός. Συγκρίνεις την Τζέι Τούνι με τον Γιώργο Μήνο. Ο Γιώργος Μήνος είναι εδώ. Ο οποίος ο Πασχαλάκης φορούσε τη στολή του Σούπερμαν και τον είπε Batman. Σε παρακαλώ τώρα, δηλαδή. Φοράει τη στολή του Batman. Ναι, σωστό. Είναι δυνατόν. Τι ντύθηκες. Α, Batman. Ντύθηκε Batman, λέει. Τι Batman, ρε Γιώργο Μήνο. Εντάξει, μπερδεύτηκε με το σύμβολο, ρε παιδάκι. Γίνονται αυτά. Για μας τρελάτε τελείως. Γίνονται αυτά, ρε Νίκο. Γίνονται αυτά. Γίνονται αυτά. Αυτά κι αν γίνονται. Αυτά κι αν γίνονται. Αυτά κι αν γίνονται. Εντάξει, μπράβο, ωραία. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάω 24. Να κάνεις. Πρέπει να περνάμε και το 24. Γιατί? Πάμε μαρμίτα. Έχεις, θα βγάλεις τέτοιο. Μοσχοβίτη μετά. Κάτσε, βασικά λοιπόν. Βασικά καλησπέρα σας. Δίνουμε εισιτήρια, το ξέρεις. Αγάπη, δεν έχουμε ίντερνετ για να έχουμε μηνύματα, να, άρα δεν μπορούμε να δώσουμε εισιτήρια. Για ποιο μας δίνεις εισιτήρια. Ωραία, αν έχουμε ίντερνετ σε λίγο, γιατί γίνονται κάποιες εργασίες εδώ στο ραδιομέγαρο. Γιατί νέο στούντιο, νέες εγκαταστάσεις, θέλουμε λίγο. Αν έχουμε ίντερνετ σε λίγο, θα δώσουμε δύο εισιτήρια. Όχι, τρία εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λαμία την Κυριακή. Τρέλα, αν δεν ναι, έχουμε ίντερνετ μέχρι να τελειώσουμε εμείς. Ναι. Ελπίζω ότι θα έχουμε στο ΠΑΟΚ 24 για να δώσουμε εκεί. Θα έχεις και τον Νίκο Μοσχοβίτη μετά, δηλαδή. Έτσι λένε οι φήμες. Έτσι λένε οι φήμες. Έτσι λένε οι φήμες. Οι φήμες λένε ότι θα έχω μετάδοση ΠΑΟΚ Μπεσίκτας. ΠΑΟΚ Μπεσίκτας. Μπεσίκτας, ρε Νίκο, τι δεν σ' αρέσει αυτό. Θα παίξουμε με άλλη ομάδα. Φιλικό παιχνίδι. Φιλικό παιχνίδι, ναι. Κρακ. Τον Νίκο Μοσχοβίτη, όπως τον άκουσα λίγο πριν που μιλήσαμε. Σε κακή κατάσταση, όπως πάντα. Πολύ... Δεν είχε πολύ διάθεση. Καλή φωνή για το παιχνίδι. Καλή φωνή. Γιατί κάτι λέγαμε για τώρα το δεκάλεπτο κυρίως. Και δεν ήταν πολύ αισιόδοξο. Δεν ξέρω, παιδιά, θα δούμε. Νομίζω ότι το Basketball Champions League για τον Πάοκ φέτος, ο μπάσκετ είναι μια πολύ αγκαρία. Το Basketball Champions League φέτος, το μπάσκετ ή τον Πάοκ. Ναι, okay. Μπορεί να είναι στο ποδόσφαιρο. Ναι, είναι πολύ αγκαρία. Εντάξει, σχολιάζει, μωρέ, σχολιάζει τώρα. Το Basketball Champions League φέτος, το μπάσκετ ή τον Πάοκ, ναι. Ποιο? Μην με ξέρω ότι με κόβεις. Ξέρω ότι με κόβεις. Φυσικά. Και δεν θα διστάσω να το κάνω ξανά, άμα χρειαστεί. Κάντε ρε, Νικό, τι με νοιάζει, θα φύγω κιόλα. Εντάξει. Δεν έχω θέμα, εντάξει. Εντάξει, αυτό θέλω λίγο να σε πει. Έλα, Γιώργη. Έλα, Γιώργη. Έλα, να έχουμε ένα Γιώργη. Παναγιά μου, θα σκοτωθούμε δηλαδή. Και μπορεί να κάνουμε ένα σποντα. Δεν το έχει ακούσει. Τι δεν άκουσε, τι είπε. Το έλα, Γιώργη, δεν ξέρει από πού βγαίνει. Ναι, αποστροφή. Ωραία. Που στην αρχή τι λέει του τέτοιου. Δεν έχω όλο το story στο μυαλό μου. Κάτσε, περίμενε. Περίμενε. Από τα δεδομένα μας. Φτιάξτε το ίντερνετ, μας χρεώνετε. Φτιάξτε το ίντερνετ εδώ πέρα, έξω τεχνική. Ο Βασιλάκης, ο Καΐλας. Μας βάλετε το... μέσα να πούμε. Είστε στην παρέα, εντάξει, ο Βασιλάκη. 3 γίγα το ίντερνετ το μήνα μας δίνει να πούμε τώρα. Έλα, Βασιλάκη. Εδώ, α. Έλα. Άντε, ρε Νίκο. Παναγία μας, κοντά. Ω, από μια τροφάρα, έλα, Γιώργη. Έλα, Γιώργη. Κρυώνω, κρυώνω. Τι έπαθες.
Καθίστε, παιδιά, πήγαν τον μπουφάν της, έχει πέσει το μισό την καρέκλα. Τι λες, μωρέ. Κρύο σας πάλι. Ναι, κρυώνω, εσύ. Αλλά άμα το κλείσουμε, ζεσταίνομαι. Μην το κλείσει. Στου 21 είναι, αγάπη. Καλά, είστε τρελή. Εγώ μέσα και τέκδο σήμερα, να με βλέπει. Μέσα και τέκδο. Πάντα στο 25. Αφού άλλο είναι σάικο, τι να τον κάνω. 25, 23, 24, κάπου εκεί. Στου πώ το θε. 24. 24 θε, ναι. 4 και 2, 6, καλό αριθμό. Ένα ικανοποιητικό αριθμό για σένα. 24. 24. Ναι. Αυτό το 24. Αφού έκλεισε. Τι έκλεισε, αγάπη, δεν πάτησα το on-off. Τέμπερα το πάτησα. Δύο παπούτσια το παιδί. Τι κάνει? Δύο αριστερά παπούτσια, πραγματικά. Δεν βγάζει, πήγαινε να βάλω το χέρι σου. Καλά. Πήγαινε, φτάνει αρχικά για να βάλει το χέρι σου κάτω το κλιμαστικό. Δεν βγάζει. Δεν βγάζει. Σπιτάκι. Παιδιά, το παιδί δεν τη βρίσκει με τίποτα. Δηλαδή, το δίνει έτοιμο και δεν μπορεί. Δεν έχει δυσκολία. Αν έρθει από εκεί και σε χτυπήσω. Μα δεν δουλεύει τώρα. Το έκανε και χθε. Αφού το πάτησα και άνοιξε. Το βλέπεις να δουλεύει. Βάλ το χέρι σου πάλι. Κάντε πάλι. Σήκω πάλι. Τώρα. Ωραία. Πες όμως ότι φτάνω. Τι. Φτάνω. Έφτασες, αλήθεια. Επειδή κατέβηκα τα τέτοια, τα φύλλα. Τώρα έκλεισε εντελώς. Δεν βλέπεις μπροστά σου, μωρέ. Κλειστό είναι. Τώρα το πάτησα και έκλεισε. Τώρα άνοιξε. Καλά, αν πεθάνουμε από τη ζέστη, για λιποθυμίσουμε εδώ μέσα, εδώ είμαστε στο σπίτι. Πείτε στο χάρο για να αρχίσει να βγάζει ρούχα. Έλα, Νικό. Τι? Γιατί? Α, πολύ έξυπνο αυτό που κάνω, μπράβο. Ποιο? Πατάω από 24 ενώ δεν έχουμε ίντερνετ. Και απορώ γιατί δεν ανοίγει. Τι σε σύρ, πουλάκι μου. Τι σε σύρ, πουλάκι. Υπάρχει. Μάλιστα. Για απόγευμα Τρίτη. Για απόγευμα Τρίτη. Ναι. Τρομερά πράγματα. Τι λέει, Νικό? Τι να πει, αγάπη. Τι θα συζητήσουμε. Τι θα συζητήσουμε σήμερα. Είχα κάποια θέματα. Τα οποία, έτσι. Τα ξέχασε. Τα πήρα το μάτι μου. Όχι, τα έχω, επειδή ένα Νίκο Παπαδόπουλο κρατάει πάντα σημειώσει σε κάποια ζητήματα. Εντάξει. Στέλνετε εδώ τα μηνύματά σα. Τι έχω εδώ. Στα σο. Φεκτοβό. Εντάξει, Νίκο, ωραία. Υπάρχει ένα μαύρο σημειωματάριο. Ναι, με σημειώσει, τι οποίε τι διάβασα τόση ώρα. Το οποίο είναι η βίβλος του ρεπορτάζ. Ξέρω τα πάντα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει πολλά εδώ πέρα. Αυτό είναι το καινούργιο. Ξέρω γιατί τα πάντα. Έχω άλλα δύο που είναι γεμάτα. Το κατάλαβα γιατί είδα ότι είναι πρόσφατα αυτά που έγραψες. Ναι. Αλλά. Πρόσεχε. Μάλιστα. Και το ρολόι σου πρόσεχε το μην το πάρω. Το φοράω. Να, εντάξει. Είχε γράψει στα χέρια τη το σημειωματάριό μου σε ό,τι έχει να κάνει με τον Άρη. Τρομερά πράγματα. Έχει δεν, εδώ πέρα. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα αυτό που διάβασα. Ένα αποκλειστικό έχει εδώ πέρα. Αλλά δεν το δίνω. Wow. Για τον τερματοφύλακα. Αξιαγάπη κάτι. Όχι, δεν το διάβασα. Μπορεί να το διάβασα. Και τη συνομάδα. Γιατί και του έτσι και την ομάδα που αγωνίζεται ένα υποψήφιο στόχο του Άρη για το τέρμα. Πότε είναι Νικό έγιναν αυτά, εγώ δεν τα πρόσεξα. Το πέρα πάνω το έχω. Δεν το διάβασα αυτό. Δεν ξέρει να διαβάσει και εμένα. Καλά, θα το πάρω σε λίγο, δεν είναι κάτι. Θα το πάρω σε λίγο. Πάρε το μηδέν. Πάρε το μηδέν. Άντε θα μα πει τα θέματά σου. Στέλνε τα μηνύματά σα στα social media τη αγάπη και τα δικά μου γιατί. Τη αγάπη και τσάντα. Δεν έχουμε δηλαδή ούτε μήνυμα εδώ πέρα να στείλουμε. Όχι. Άμα δεν έχει ίντερνετ κακά, πώς θα στείλουμε ταχυδρομικά. Με ταχυδρομικά περιστέρια. Θα γράφετε θέμα, θα αφήνετε κενό, θα γράφετε το μήνυμά και το στέλνετε στο 5526. Σε κάποια φάση. Σε κάποια φάση, οπαδική. Θα έχουμε ίντερνετ, θεωρώ. Μάλιστα. Μέχρι τότε social media. Social media. Εδώ η αδερφή μου ρωτάει τι είναι αυτό με το Γιώργη. Ποια από όλες τις αδερφές σου πέρασε. Θα σου εξηγήσω. Η δεύτερη. Ποια είναι η δεύτερη. Έχω τρεις αδερφές. Η δεύτερη είναι αυτή η Αναστασία. Αυτή είναι που μένει στη Θέρμη για να καταλάβεις. Είστε τέσσερα παιδιά. Αχ, μετά από 7 χρόνια που δουλεύουμε μαζί, κατάλαβα ότι είμαστε τέσσερις αδελφές. Περίμενε, όχι 7, 6. Περίμενε. Είστε τέσσερις αδελφές. Ναι, και είμαι μικρότερη. Ένα γιο δεν έβγαλε η οικογένεια. Για να σου λέω τέσσερις αδελφές, έβγαλε. Μπορεί να είχατε και κανένα γιο, μπορεί να είχατε κανένα αδελφό. Δεν είχαμε γιο. Ο μπαμπάς μου στόχευε σε γυναίκες. Γιατί να βάζει μπελά στο κεφάλι, δηλαδή, για ποιο λόγο. Αυτό το κλισέ, πω. Γιατί. Μπορείτε να πείτε κάτι άλλο, παιδιά. Τέσσερις κόρες, ε. Κύριος Αγάπιος, μάλιστα. Χαιρετίσματα και στον μπαμπά μου. Τα χαιρετίσματα. Ακούει, στηρίζει. Φυσικά. Βεβαίως, τρομερά. Και ο δικός σου με ακούει, δυνατός. Χαιρετίσματα και στο δικό σου μπαμπά. Βεβαίως. Πήρε χθες τηλέφωνο, αλλά λέει πάρα πολύ ωραία. Υπήρχε αυτός ο ενθουσιασμός που πήγε εδώ από το Σάκη. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, να ξέρετε, για μας ήταν η καθημερινότητά μας, απλά τη βγάλαμε στον αέρα. Τώρα εσάς γιατί σας άρεσε αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Είναι ανεξήγητο πραγματικά. Ναι, εγώ δεν το κατάλαβα, σου λέει, αλλά οκ. Εντάξει. Αυτό που λένε η φυσικότητα στο ραδιόφωνο. Μην είσαι ψώνιο, ρε. Έτσι. Τι χαμηλό υπό προφίλ. Τι να κάνω. Χαμηλό. Ταπεινός. Ταπεινός. Χαμηλά την μπάλα. Αυτό είναι το δάχτυλο. Μαύρο είναι, βλέπω τι πένθος έχουμε. Ποιος πέθανε. Δεν είναι μαύρο, είναι σκούρα μπορντό. Σκούρα μπορντό. Ναι, τι θες, Νίκο, τώρα θα μου πεις τα θέματά σου. Ποια να σου πω.
Καλά δεν είπες ότι είχες θέματα, ρε. Δεν είπες ότι είχες θέματα. Σύντομα το βλέπω το χωρισμό εδώ πέρα, το ραδιοφωνικό. Το χωρισμό. Το να φύγω εντελώς, ρε παιδί μου. Με τα λεφτά και παρεξηγεί ο κόσμος εμένα και εσένα, κάποιο καβαλίδι. Θέλω να είσαι προσεκτική. Νικό. Θέλω να είσαι πάρα πολύ προσεκτική. Εντάξει. Δεν έχω τίποτα. Όχι, κάνε, χτίσε εσύ εκπομπή. Καλά μου, ρε, δεν είπες ότι έχω θέματα. Χτίσε εσύ, δεν έχω τίποτα. Χτίσε εκπομπή. Ρε Νικό, είσαι ο έμπειρος εδώ πέρα. Είσαι ο μεγάλος. Εσύ έχεις χρόνια στην πλάτη σου. Εσύ έχεις κάνει μπουγάτσα με hangover εδώ με Δώρα Τσαπάση και Νίκο Μοσχοβίτη. Εσύ έκανες μετά Μπαλαντέρ. Και πιο παλιά. Δύο χρόνια. Άρης FM. Έκανες Άρης FM. Αλήθεια. Δεν το ήξερα. Ραδιόφωνο αγάπη κάνω το 10. Από? Το 10. Μπράβο Νίκο, χαρακτήρα. Είμαστε περήφανοι για σένα. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθείς να μπαίνεις μέσα στο στούντιο χωρίς να έχεις ετοιμάσει θέματα. Είχα άλλη εκπομπή που ετοιμάζα θέματα πριν γι' αυτό. Αχ, ρε Νίκο, αλήθεια. Βεβαίως. Συγκινήθηκες. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Συγκινήθηκες. Ασχοληθήκατε με Ξάνθη, τι. Ασχοληθήκαμε, φυσικά. Ασχοληθήκαμε με την Ξάνθη γιατί οι ανακοινώσεις της θυμίζουν πολύ τις την ενημέρωση που ναι. δίνουν άλλες ομάδες. Θα λέγαμε ενδεχομένως. Ναι. Εύξηνος πόντος. Όχι, βλέπω κάτι μου στέλνει εδώ. Ναι, γεγονός. Και σφορεκαλή είναι εγκεφαλικό, θα λέγαμε. Στο τελευταίο μήνυμα που μου ήρθε τώρα, ξέρει ποιος είναι. Γεγονός. Τι γεγονός? Μακελιό. Τι μακελιό? Δεν μπορώ να πω. Ο Χίος είναι. Χίος είναι. Ναι. Και Χίο μπορούμε να βγάλουμε σε κάποια βάση. Θα βρίσει πολύ και θα φάμε κανένα 100.000 ευρώ πρόστιμο τώρα αυτό. Δηλαδή είναι. Καλά, μα κάνουμε συνεννόηση να μην βρίσει. Είναι πολύ επικίνδυνο. Ποιο έστειλε μήνυμα εδώ? Δεν μπορώ να σου πω, ρε, δεν μπορώ να τα πω όλα. Καλή ροή. Όχι. Που την πέραν τηλέφωνο και δεν το σήκωνε χθε. Τι έγινε? Την έπαιρνε και το σήκωνε. Όχι, δεν τίποτα. Επειδή ξέρει, σταμάτησα να παίζουν το δικό τη, δηλαδή τώρα ξαφνικά τι έγινε. Νίκο, λέει ότι την παίρναμε τηλέφωνο και δεν το σήκωνε, αλλά δεν την πήρε τηλέφωνο. Την πήρα. Αυτό σου λέω την πήρε. Ναι, ρε. Την πήρε γύρω στι 9 και μισή. Ναι, ήταν στο γυμναστήριο. Δεν είχε το τηλέφωνό σου και με πήρε μένα να με ρωτήσει ποιο είναι και δεν ήξερα ότι είναι εσύ. Ναι, ποιο είναι. Ναι, το είδε μετά. Το είδε μετά. Σκέφτηκε άλλον άνθρωπο. Ποιον? Δεν μπορώ να τα λέω όλα. Γιατί? Δεν μπορώ. Άφησε και τα μαλάκια σου ελεύθερα. Αχ, Νικό. Τι κουκλάκι που είσαι. Μάντε, Νικό. Τρομερό. Τρομερό. Δεν έχω ίντερνετ τώρα για να μπορέσω να χτίσω εκπομπή μουσικά. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν με βοηθάει. Και εδώ πέρα έχει πάρα πολλά. Τι θέλετε, για πες λίγο ελευθερία φαρμανιτάκι, τι. Τι. Ελευθερία φαρμανιτάκι. Τι λες, Τέρι Χρυσόδο σου έβαζα σήμερα, τον είχα έτοιμο για να απαντήσω λίγο και στην καλή και Σιμιτζίδου. Όπως τη λέει ο Μοσχοβίτη Σιμιτζίδου. Ναι, στηρίζει Σκάρι. Ένα σκάρι υπάρχει. Γεια σας παιδιά, κλείσαμε. Ένα σκάρι υπάρχει. Γεια σας παιδιά. Και είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης. Θα το μάθει ο Στέφεν Κάρι και θα αυτοπεριποληθεί. Δεν υπάρχει Στέφεν Κάρι. Ένα σκάρι υπάρχει. Ο Κάρι είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης. Θέλω να ηρεμήσει λίγο. DLK. Ωραία, και δεν υπάρχει ένα Γιώργη. Όχι, υπάρχει ένα Γιώργη και δεν υπάρχει αυτοπεριστροφή. Άντε. Αλλά στη στροφή εύκολα θα μπορούσε να είναι και ο δικό ο Γιώργη. Συμβαίνει κάτι. Γίνεται σεισμός κάτι. Δεν ξέρω. Από το παράθυρο δεν βλέπω τίποτα. Μα δεν ακούς. Φάγαμε ντου. Βγάλε τα ακουστικά σου. Βγάλε το ένα. Α, τώρα δεν ακούγεται. Τι ύψες τίποτα, ύψες τίποτα. Όχι, κάτι. Τώρα. Όπα, μπουμπουνιτό ένα αυτό. Τι μπουμπουνιτό, ρε Νίκο. Αυτό είναι μπουμπουνιτό. Πα στοίχημα. Άνοιξε το παράθυρο. Άνοιξε το παράθυρο. Σε προκαλώ στο νερό, άνοιξε το παράθυρο. Αυτό είναι μπουμπουνιτό. Έλα. Άντε ρε αγάπη, άντε ένα παράθυρο σε βάλαμε να ανοίξεις. Όχι θησαυροφυλάκιο. Δεν μπορεί να ανοίξει το παράθυρο. Άστο ρε αγάπη, παράτατο. Παράτατο, πήγαινε στην καρδιά. Κλειδωμένο. Κλειδωμένο, θα σου κλειδώσω τα παράθυρα. Δεν είναι. Μπουμπουνιτό είναι, έκατσε. Όχι ρε, είναι πάνω από τη σχολή. Κάνουνε πρόβες. Στον τρίτο είμαστε και σχολή στον πέμπτο. Η σχολή κουγόταν όταν ήμασταν στον έκτο. Μα αρχίζει να βρει, θα σου πω εγώ τώρα. Ρε, σε τη σχολή είναι. Σχολή είναι. Τι κάνουνε? Πρόβες. Ρε θα βρέξει σου λέω. Πάμε στοίχημα. Δεν είναι μία στοίχημα γιατί. Τι να σου πω. Για φυλακή είμαστε. Θέλω να πάω να πάρω και κάτι παπούτσια. Ο Βασιλάκης επανήλθε. Τι παπούτσια θα σα πας Νίκο? Τι παπούτσια? Δεν ξέρω, θα πάω και θα δω. Απλά όταν πιάνω αυτά στα χέρια μου θέλω να ψωνίζω. Έχω αυτό το θέμα λίγο κάποιες φορές. Σαν και σένα ένα πράγμα, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Με την αγάπη που έχουμε ζήσει. Φάση ρε παιδί μου, μια φορά είμαι εγώ. Πού ήμουν εδώ πέρα, ήμουνα. Χτυπάει το κινητό μου και είναι η αγάπη ρε παιδί μου, λέει έλα. Λέω έλα. Πριν δύο χρόνια πρέπει να ήταν αυτό, Λέει τι λέει, όχι δεν ήταν πριν δύο χρόνια, πέρυσι. Πριν δύο χρόνια, πέρυσι. Μπορεί και πέρυσι. Ήταν. Λέει ο. Τη λέω τι έγινε, λέει είμαι στα μαγαζιά. Λέω εγώ τι θε να κάνω, τέλο πάντων. Σκουμηθία ρε παιδί μου, λέει τι θε, τι έγινε, λέει θέλω να ψωνίσω. Ωραία, ψωνίζω. Λέει γι' αυτό σε πήγα για να με αποτρέψει όταν ψωνίσω.
Γιατί είσαι ένα θύμα του κατανοητισμού. Δεν τα κατάφερε, θυμάσαι. Τι να ψώνει τελικά. Νομίζω ότι είχα ψωνίσει και μετά με πήρε και σου είπα ότι ψώνει. Ψωνίστηκε. Εντάξει. Είναι ανάλογα ποιο θα ρωτήσω. Θα ρωτήσω την Καλλιρόη. 88 ζευγάρια παπούτσια, 65 φορέματα, 42 μπλούζες, 35 σακάκια. Και μετά ξύπνησε, σαν την καλημέρα. Ναι, το γάτι. Μάλιστα, εσύ τι έχει να μα δώσει, Ρακάπη, τι έχει να μα προσφέρει. Α, ο φίλο Αποστόλη λέει να ανοίξουμε γραμμέ. Παιδιά, θα τι ανοίγαμε, αλλά δεν τι έχουμε, είναι η αλήθεια. Ούτε γραμμέ έχουμε. Έχουμε ένα θεματάκι, παιδιά, σήμερα. Ο Νίκο Αποστόλη τυφλώνεται αυτή τη στιγμή. Τυφλώνεται, δεν είναι καλά το παιδί. Φίλε Αποστόλη, θα ανοίξουμε από αύριο μάλλον. Γιατί σήμερα υπάρχει θέμα. Η λάμψη σου. Τώρα είδε, θέλω να βγει ο κόσμο. Είναι αυτή που με τυφλώνει. Και είναι από εξωτερικό. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε σήμερα. Αποστόλη στην Αγγλία. Ναι. Θα ανοίγουμε γραμμές, λες. Ανοίγουμε. Πιστεύω θα ανοίγουμε. Όχι, θα ανοίγουμε γενικά. Όταν έχεις απροετοίμαστη. Τι φλώνεσαι. Όταν έχεις απροετοίμαστη και ανοργάνωτη όπως σήμερα, θα ανοίγουμε γραμμές, ναι. Εγώ είχα ετοιμάσει θέματα, αλλά τα είχα εδώ πέρα και δεν έχουμε ίντερνετ. Τι είχες ετοιμάσει. Δεν μπορώ να σου πω. Θα σου έλεγα τώρα τι είχες ετοιμάσει, αλλά είμαι στον αέρα. Τι είχες ετοιμάσει. Εγώ είχα εκπομπή νωρίτερα ενημερωτική. Και εγώ έχω μετά. Εντάξει, και εσύ θα έχεις το Μοσχοβίτη να σου κάνει μετάδοση από το Power Sports Clarina. Μίλα καλά. Μίλα καλά, σε παρακαλώ. Αδελφός μου. Μην σε κλείσουμε. Όπα. Πανώ. Μπορούμε να, τι, να το βγάλουμε. Να το βγάλουμε. Όχι, ρε. Να το βγάλουμε messenger. Εντάξει, το παιδί, δηλαδή. Νίκο, έλα. Νίκο, Ζαχώρα, πώς χωρίς το βγάλεις με messenger. Δεν κατάλαβα. Τον Παύλο, τον Γουίλι, τον κύριο καθηγητή. Α, ο φίλος Αποστόλης λέει ήθελε να τοποθετηθεί για κάτι. Να μας το πει, σου στείλει με μήνυμα. Ναι, αυτό. Με τι θέλει. Στείλει μα, γιατί εδώ πέρα είμαστε, έχουμε τεχνικά προβλήματα. Από ό,τι βλέπω, τον έχει εκνευρίσει με κάτι. Κάτι είπε. Τι είπα. Αυτό περιμένω να μου πει. Να μας πει. Συμπαθέζε, κάτσε κάπω. Δεν μα παίξα τα μούτρα τώρα, περίμενε. Μην με αρχίσετε και θα αρχίσουν και εγώ. Αυτό όλοι πέρα στην επίθεση, εγώ μαζί σου. Πέρα στην επίθεση, θα περάσω εγώ μετά, να δει τώρα που θα περάσουμε. Όλοι θα περνάμε γενικότερα. Κάτσε κάπω τώρα από την Αγγλία τώρα. Την πανέμορφη εξωτική Αγγλία. Τι έχεις να πεις εσύ για την Ξάνθη, για πες λίγο. Τι έχω να πω για την Ξάνθη. Για αυτήν την ώρα την ανακοίνωση. Τι να πω για την Ξάνθη. Καταρχάς, τα έχουμε και συνέχεια. Τα πράγματα είναι πλέον πολύ φανερά για την Ξάνθη, το καιρό δεν περιμέναμε τις ανακοινώσεις. Τι λέτε, ρεπορτάζ, υπάρχει και συνέχεια. Δεν θα ασχοληθεί παραπάνω, άριστα. Μέχρι εδώ. Τι να κάνει, τι ασχοληθεί. Αυτό ήταν. Τι ασχοληθεί άλλο. Πότε είναι το παιχνίδι. Την Κυριακή στις 5. Μία ώρα πριν το δικό σου. Έτσι. Χάνουμε όλο το. Ναι, δεν. Γιατί καθώ να το δει. Αυτό το μάτσο. Φυσικά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μια χαρά. Αλλά θα είμαι διαδικασία να κάνω πριν game. Θε να βλέπει πώ πηγαίνει το τμήμα υποδομή. Σωστό. Νίκο, αυτά τα αστιάκια γελάτε μεταξύ σας, τι γελάτε. Αυτά που λες και εσύ με τον Ολυμπιακό πριν λίγα χρόνια και τον καταδίκαζες τον Ολυμπιακό για αυτή την τακτική την οποία ακολουθείς πλέον εσύ. Εσύ και η όμοι σου. Με την Ξάνθη τι ακριβώς υπάρχει. Τίποτα, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Okay. Όλα καλά, μην αγχώνεσαι τίποτα. Εντάξει, λέγεται στα παραμυθάκια. Δεν είναι τα παραμυθάκια. Και, και εσύ και τον Ολυμπιακό παραμυθάκια λέγατε πριν. Ό,τι θες, με αγχώνουμε. Εγώ έβαλα στην κουβέντα τον Ολυμπιακό. Εσύ τι βάζεις. Γιατί αυτά που κορόιδευες. Ή όπως λέει ένας φίλος μου, αυτά που κορόιδευες. Ναι, ναι. Εντάξει, μην κοιτάς με αυτό το στο πλαζέ και θα σου πω και θα φύγει από το παράθυρο και θα περάσει και το διπλό τον τζάμπι. Που δεν έχουμε ίντερνετ ακόμα. Γιατί όσο την κοιτάς, άμα την κοιτάς σε πολύ, δηλαδή νομίζω ότι θα είναι στη μόνο του. Κάθεσαι και κοιτάς. Τι είναι αυτή, δεν έχεις διάθεση σήμερα. Ναι, δεν έχω καθόλου. Δεν έχεις τίποτα. Δεν μου έχεις φέρει τον καφέ μέσα στο στούντιο. Α, γεια σας. Με το ίντερνετ τι έχουμε, πώς πάμε. Σε λιγάκι. Σε καλό δρόμο. Σε λιγάκι, σε λιγάκι κλείνουμε. Σε καλό δρόμο. Σε κάνα μισάωράκι θα είμαστε έτοιμοι. Σε κάνα μισάωράκι κλείνουμε κουμπί. Θα έχεις όμως εσύ μετά. Τι αγχώνεσαι. Εγώ δεν ρώτησα κανείς, τι αγχώνεσαι. Σε ποιο κανάλι δείχνει τον. Την ομάδα τη λένε ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ. Ναι. ΑΜΚ. Ναι. Από πολύ παλιά. 1926. Από τότε παίξαμε για τα χρώματα και το πήραμε. Ναι. Θα πω που η μία κρύβεται την άλλη. Αλλά. Τσακ. Πεντάρια, έφερε τα λιγάκι. Αν άκουγε χθε, ναι. Θα ήξερε ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για τα τηλεοπτικά γιατί είναι κεντρική διαχείριση. Το BCL, όπω λέει ο Νικοφοβίτη. Ναι. Οπότε. Το BCL. Αφού έτσι λέει ο Νικοφοβίτη από FIBA Champions League. Ή basketball champions. Το BCL. BCL, ναι, γιατί εδώ υπάρχει BCL. Ανάπτυξη. Μάλιστα. Λοιπόν. Το BCL. Έχει κάποιο θέμα. Θες να μείνεις λίγο μόνος με τον εαυτό σου, να τα πεις. Εκπληκτικά πείτε, πράγματα. Εκπληκτικά πράγματα. Ό,τι θέλω θα κάνω, δεν σε ρωτήσω κιόλας. Έχω να καπνίσω μία ώρα και κάτι. Δεν είναι καθόλου καλό αυτό, δεν με βοηθάει. Έχω να καπνίσω καμιά ώρα και κάτι. Δεν, είπαμε, περνάμε μηνύματα κατά του καπνίσματος. Εντάξει, να μην το βάζει ο κόσμος στο στόμα του, εγώ θα το βάζω. Δεν είναι θέμα. Αν ναι, έχει θέμα με την κεντρική διαχείριση αυτό, γιατί το δείχνει. Χωριό, εδώ.
Μάλλον υπάρχει συμφωνία, ρε Νίκο, πλέον. Μου Περιστέρι εδώ πέρα. Κατάμε στο γήπεδο του Περιστέρι. Αφού χθες ο Νίκος είπε ότι δεν υπήρχε συμφωνία. Εδώ βλέπω το Περιστέρι. Προφανώς υπήρχε σήμερα. Που μου φωνάζει εμένα. Λοιπόν. Να πας να φωνάξεις την Πηλαία. Περίμενε λίγο, γιατί ήθελα να διαβάσω ένα μήνυμα. Να διαβάσεις ένα μήνυμα. Τι γίνεται. Βγάζει και γίνεται. Το κινητό σου. Δόνηση. Το δείχνει έκτη με την ημερών εδώ πέρα καλός φίλος και συνάδελφος. Αυτό το είδα. Αδελφός, τέλης, το δείχνει έκτη, δεν καμιά ώρα είναι γνωστό, το Μπάοκ. Α, συγγνώμη παιδιά, δεν το είδα. Και εσύ μας πουλάς τα παραμύθια σου για την κεντρική διαχείριση. Αφού υπάρχει κεντρική διαχείριση, ρε παιδιά. Και εσύ... το δείχνει στη Σανοτέ. Και εσύ, ρε τέλη, πότε θα είναι η επόμενη συνέντευξη με τον άλλον που πήρε συνέντευξη στην Αθήνα. Εμείς αυτό περιμένουμε. Καλός και ο Τάκης, αλλά εμείς περιμένουμε τον άλλον τώρα, να δούμε τι είπε. Εντάξει, φίλοι μας, παιδιά, με τα ράντες, τα χαιρετίσματά μας. Βέβαια. Γιάλασα πάρα πολύ με το τελευταίο. Εξαιρετικά. Γιάλασα πάρα πολύ. Μετά εκεί. Ναι, και αξίζει να το δει πραγματικά όλο ο κόσμο αυτό. 100%. Πάρα πολύ καλό. 100%. Και ανέβηκε 7ο, 6ο εκεί πέρα να πούμε στα. Πώς θα είναι, στα trends. Στα trends. Αφού είναι YouTuber τώρα, παιδιά, τα ξέρουν καλύτερα. Εντάξει. Μια μέρα περιμένω να με καλέσετε και εμένα. Να είστε 585 στα trends. Τη ΕΓΑΠ θα πήγαινε, σε καλούσαν. Φυσικά. Γυναίκες, α, μπράβο. Καλέστε γάι στο τέλειο εδώ πέρα. Γυναίκες ρεπόρτερ εδώ πέρα. Αγάπη Γαβριλίδου. Έτοιμη την έχω, πακεταρισμένη, με ωραίο φιόγκο κιόλα και ωραία εντυμένη κιόλα σήμερα. Να έρθει να την κάνει. Δηλαδή, μήνυμα που θα έρθει από κάτω. Χαμό θα γίνει. Σήμερα μου είπατε ότι ήρθαμε πιτζάμα. Και εσύ και ο Χρήστος. Το από κάτω που φορά είναι ξεκάθαρα πιτζάμα. Το από πάνω είναι καλό. Τι φόρμα, ρε αγάπη, πιτζάμα είναι. Τι βελουτέ φόρμα βελουτέ. Τι φόρμα βελουτέ. Η σούπα η βελουτέ υπάρχει. Η φόρμα η βελουτέ δεν υπάρχει. Εσύ που μεγάλωσε την Περία με ζούπα βελουτέ. Εσύ με συμπηλέα με τι μεγάλωσε. Εγώ δεν μεγάλωσα την Περία πρώτα απ' όλα. Θα πάμε στο διάλειμμα. Όχι, θα πάμε στο διάλειμμα που θα πω εγώ. Όταν θα έρθει εδώ, άκουσε με λίγο. Δεν είναι πρώτο, είναι το μοναδικό διάλειμμα. Το πρώτο και μοναδικό διάλειμμα. Όταν θα έρθει εδώ που κάθομαι εγώ. Καλή συνέχεια. Εντάξει. Θα σε 2-3 λεπτά όπω είναι. Όταν θα έρθει εδώ. Γεια σας. Μετά το διάλειμμα που θα έρθει εδώ. Τότε θα παίρνει αποφάσει και θα μου δίνει εντολέ. Έχουμε break, Νίκο. Εντάξει. Έχουμε το μοναδικό μα break. Τσουτσέκι. Πάμε στο διάλειμμα. Α, τσουτσέκι. Λοιπόν. Νέο στούντιο, νέε εγκαταστάσει. Θα υπάρχουν κάποια ζητηματάκια. Είναι ανάδρομος κάτι. Είναι φυσιολογικό, είναι ανάδρομος. Θα ρωτήσω τη Μαριλίζα αύριο, γιατί η Μαριλίζα τα ξέρει αυτά. Ξέρει τι σημαίνει κάθε έκλειψη, ότι είναι ανάδρομος και μαλώνουμε τώρα μεταξύ μας. Την προηγούμενη εβδομάδα μου είπε ότι ήταν εβδομάδα με νεύρα. Πω πω Νίκο, βγες έξω, κάνε κάτι με το μάτι σου. Νομίζω ότι θα τη φορτίσεις live. Θα πάνε κάνε κάτι. Δεν έχεις το τυφικούλα γίνει. Θα φύγω, 7.30 ώρα πάω σπίτι. 7.30 θα φύγεις. Καμία στήριξη. Αλληλεγγύη, συναδελφική δεν υπάρχει εδώ. Αύριο μεθαύριο. Αυτό το ραδιόφωνο για τον εαυτό του. Αύριο μεθαύριο. Δεν σκέφτεται κανείς τον. Όχι, αύριο δεν με βολεύει, την Πέμπτη. Γιατί αύριο τι γιατί θα έρθει άλλο. Θα βγω μετά από εδώ. Οπότε όχι. Πού θα πας. Την Πέμπτη όμως. Πού θα πας αύριο. Κάτι γενέθλια. Ποιο είχε γενέθλια. Η φίλη μου Σοφία είχε. Σοφάκι. Σοκ. Μάλιστα. Λοιπόν, τι. Έμεινε κάτι στοιχήματα εντωμεταξύ. Να παίξουμε τίποτα. Χθες. Έχει τίποτα να παίξουμε απόψε. Δώσε τίποτα κάνα ψωμί. Άντε, ακόμη. Καλά, μωρέ, έχει προκριματικά. Α, μπράβο, Ελλάδα τι βάλουμε. Διπλό έβαλα. Έχω βάλει βασικά σε τρία διαφορετικά. Έχω παίξει τριάδες, πεντάδες, τετράδες. Στο ένα έχω βάλει τη Βοσνία διπλό σκέτο, στο άλλο την έχω βάλει με over 1,5. Πολύ χι το βλέπω εγώ το απόψινο. Τι λες, μωρέ. Στο ΑΚΑ. Όχι. Χθες τα πήγα πάρα πολύ καλά. Άργερα. Αλλά δεν βγήκε η κόκκινη στο Κόσοβο και η κόκκινη στο Γαλλία-Τουρκία. Που το περίμεναν οι αλήθεια. Αυτά. Όλα τα άλλα τα είχα πιάσει. Κόκκινη στο Γαλλία-Τουρκία. Ναι. Σκέφτηκα Τουρκία. 30.000 Τούρκοι. Οι άλλοι πανηγύρισαν πάλι με τον πανηγυρισμό αυτό το συγκεκριμένο που κάνουν. Αλλά αυτή χαζή, εντάξει. Ναι, Νικό. Δεν μπορούσε να βάλει κάτι στο μάτι σου να μην είσαι έτσι. Δηλαδή πραγματικά. Όλα καλά. Είσαι κινημένο. Έχω δακρύσει. Ο Μιχάλης Γεννατίου τώρα είναι στη ΣΥΠΑ ή είναι ανταποκριτής ΣΥΠΑ. Είναι ανταποκριτής. Να. Βεβαίως. Ένας από το κανάλι, από το Sky τέλος πάντων, που δεν σου κάνουμε διαφήμιση. Είναι ναι. Εκεί εσύ το είδες. Είδες καθόλου. Όχι. Ναι, είναι εκεί. Φοράει καπελάκι πρες. Νίκο, τι κάνεις. Σ' ακούω, συνέχισε. Εντάξει, παιδιά, το παιδί έχει πρόβλημα πραγματικά. Δεν ξέρω. Ψυχιατρίο λέγεται του Κόλκα που του πεθανίδη εκπομπή, αλλά εμείς έχουμε κάποιο θέμα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Συνέχισε, ακούω, σ' ακούει ο κόσμος. Έλεγα κάτι και με μην κόβει τη ροή σου. Κάποιο είναι στην Ουάσιγκτον. Δεν είναι αυτό. Ποιο. Αυτό.
Άντε, γεια σας, καλή συνέχεια. 1-0. Ξαναμπαίνω σε 7.30. Τι ξάνεις? Έμπαινε σε 7.30. Δεν μιλάω. Δεν μιλάς? Αγαπή, μην έρθω από εκεί. Με το μάτι το κόκκινο. Εντάξει. Α, εσύ. Μην έρθω. Εγώ, κόκκινο μάτι. Εγώ, ρε. Εγώ με τίτλο πόντικας. Με το ίντερνετ θα γίνω εδώ πέρα. Θα αρχίσω κάτι με το Παναγίες τώρα να πούμε. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Με ποιο? Με το ίντερνετ. Καλά ρε Νικό. Μας έχετε καταστρέψει την εκπομπούλα μας. 4G. Το σπιτάκι μας. Το άφησα το κινητό έξω να φορτίσει. Σταματήστε να μου στέλνετε μηνύματα. Έχουμε μπαλαντέζες εδώ. Ο Αποστόλης τι λέει, τι θέλει? Ο Αποστόλης θέλει να βγει αύριο να τα πει τηλεφωνικά. Έχει κάτι μαζί μου? Δεν μπορώ να αποκαλύψω. Όπως θα λέει και όπως θα λέει και ο Στέφανος Χίος, είσαι ο Μαρκατός. Έχεις κάτι μαζί μου? Είστε ζώα. Πηγαίνει και στην κάμερα, κολλάει το πρόσωπο εκεί. Ναι. Μπροστά, μπροστά. Ναι. Είδες τι πριν από 2 εβδομάδες? Όχι, μπορεί και πιο πριν. Που είχε πάει ένα στην Ανίτα. Νίκο, Ανίτα, 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 κοίτα. Ναι. Ανίτα, είχε πάει στην Ανίτα, ρε παιδί μου. Κοίτα, ναι. Και είπε ότι. Βλέπεις ποιοτική τηλεόραση, μπράβο, συγχαρητήρια. Και είπε. Μία Κατερίνα καινούργιου. Δεν μία... μιλάω. Η Ανίτα που δουλεύει. Στόπεν. Στόπεν κι αυτή. Ναι, ναι. Όλο καλό κόσμο και τέτοιο. Λοιπόν, πήγαινε στην Ανίτα. Μόνο Ατρίδη. Ανίτα, κοίτα. Ναι. Ναι. Και τη είπε, παιδί μου, ότι ψάχνει γυναίκα. Α, τον είδα, ρε. Ναι, ναι, ναι. Γέρο το πλατωνικό και τον πήρε γυναίκα τηλέφωνο. Πότε γίνεται? Πότε... Δεν γίνεται να τον πήρε γυναίκα τηλέφωνο. Και κάνει αυτό νόημα και λέει τέτοιο, παιδί μου. Κόψτε, κόψτε. Και τη κάνει έτσι. Κόφτη, 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 κόφτη. Και τον διώχνει άλλη κλωτσιδών. Άντε, λέει σίγουρα. Τον παίρνει τηλέφωνο και του λέει, είμαι η γυναίκα του τάδε. Με έχει κάνει ρεζίλιο. Ε, βάλε στο YouTube, άμα βάλει Ανίτα, κοίτα. Ανίτα, ρε. Το είχαμε βάλει από το Μοσχοβίτη τη προάλλη. Πάρτε το πάλι, μπορεί. Εντάξει, το βάλει παλαντέρ, θα πούμε και εδώ. Να το βγάλουμε να μα μιλήσει αυτό το συγκεκριμένο. Πολύ μεγάλο. Λέει ψάχνω, λέει πλατωνικό έρωτα. Και βγαίνει μία και του λέει ενδιαφέρομαι, λέει, αλλά αν θέλουμε να πάμε σε επόμενο επίπεδο, γιατί δεν γίνεται. Και λέει αυτό, όχι, εντάξει, θα μείνουμε εκεί, πλατωνικό έρωτα. Και μετά λέει στην Ανίτα, γι' αυτό είπα πλατωνικό έρωτα, γιατί είμαι παντρεμένο. Δεν είναι καλό να γίνονται αυτά, παιδιά. Δεν είναι καλό. Έτσι, Νίκο. Συμφωνεί? Ναι. Έχει προβληματιστεί ο Νίκος, δεν ξέρω. Δεν είσαι καλά. Συμβαίνει κάτι, θεωρείς? Ψάχνεις τραγούδια. Ψάχνεις τραγούδια. Θέλω να σου αφιερώσω κάτι. Όχι. Ναι. Η Φίλ Καλλιρόη ρωτάει τι έχεις πάθει με το μάτι σου. Με το πιο φακός Σιμιτζίτου που λέει και ο Μοσχοβίτης. Σιμιτζίτου. Εντάξει, που μας πεις εσύ, θα μας βάλεις εσύ ποιος είναι ο Δάχης, ποιος είναι ο Τέρης Χρυσός. Όπα, έχουμε ίντερνετ. Άντε. Ναι. Τελειώσαμε. Oh. Γίναμε. Γίναμε. Ωχ, καλά. Άρα, όλα καλά. Γίναμε. Ναι, αλλά τώρα δεν έχει νόημα να ανοίξουμε γραμμές για 20 λεπτό. Καλά, γραμμές δεν ξέρω τώρα αν έχουμε. Κάτσε, περίμενε, μην βιάζεσαι, μην προτρέχεις. Αφού θέλω να βγει ο Αποστόλης. Α, ναι, δεν έχουμε ίντερνετ. Αφού είμαι ένα πόρτος εδώ. Πόρτος θε. Όχι, Νικό, έχουμε ίντερνετ. Εγώ δεν έχω εδώ πέρα ίντερνετ. Σε ομάδα των Εμμυράτων ο Χιμένεθ διαβάζει. Ρε, εσύ θυμάσαι χθες που σου έλεγα για την Ομόνια που ήθελε Μπρίκιτς και Γλύκο? Συνάρχισε την πληροφορία τη ημέρα, θες, ναι, το θυμάμαι. Ναι, ξέρεις τι πάθανε αυτοί. Τι πάθανε? Είχαν δύο τερματοφύλακες, ωραία. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Και οι δύο διεθνείς. Ο ένας ήταν με την Εθνική Κύπρου και ο άλλος με την Εθνική Νιγηρίας. Ναι. Έχουμε ίντερνετ, την ενημερώνουμε, αλλά δεν έχουμε εδώ. Θα το φτιάξει, αδελφέ μου, εσύ, άδεια, φτιάξει τα κουμπάντα. Λοιπόν, έχουν δύο τερματοφύλακες, ωραία. Ναι. Τραυματίζεται ο ένας, παθαίνει χιαστούς στο παιχνίδι της Νιγηρίας με τη Βραζιλία. Ναι. Και μετά από λίγη ώρα τραυματίζεται και ο άλλος στο παιχνίδι της Κύπρου και παθαίνει και ο άλλος χιαστούς. Γι' αυτό ψάχνουν αυτοί οι τώρα τον τερματοφύλακα. Μιλάμε για πολύ πίκρα. Καταλαβαίνεις. Μιλάμε για πάρα πολύ πίκρα. Και έχουν και οι δύο χιαστούς την ίδια μέρα με διαφορά 2 ώρων. Πρέπει να πάρεις άλλο τώρα, δεν γίνεται. Ρε Νίκο, ναι, σου λέω ότι έχει ξαναγίνει να έχει δει τερματοφύλακε και να πάθουν με διαφορά 2 ώρων. Χιαστούς και οι δύο. Αυτό το λάκκρα πώς το βλέπεις εκεί πέρα που τρέχει? Τι είναι αυτό? Αυτό, όχι, δεν είναι το φούτσαλ. Λέγεται. Κάπως αλλιώς λέγεται. Αυτά δεν μπορώ. Αυτό είναι τρεις. Αυτό είναι λίγο παλιό. Λίγο παλιό δεν είναι, γιατί είναι live, αγάπη. Πω. Πάρτα. Έτσι, γεμάτη κιόλας, έτσι και τα 5. Να! Και γιατί είναι έτσι εικόνα, ρε. Αυτό είναι παλιό και γράφει πάνω Nova Sports Live. Δεν το είδα, ρε Νίκο. Γιατί όμως είναι έτσι? Δίνεις κάθε μέρα πολύ ψωμί. Είσαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είμαι κουρασμένη. Και χθες πάλι κουρασμένη. Εδώ τι βλέπουμε. Και παίζει ο Χάτσερ. Είναι Γκαζιαντέπ. Τι έγινε? Κομπλέ. Τι, να ανοίξουμε γραμμές? Μπορούμε? Έχουμε το δικαίωμα? Πάρε ρε Αποστόλη. 2-3-10-2-7-3-8. Εδώ είμαστε. Άμα θέλει Αποστόλης, εδώ είμαι να τον πάρουμε. Αυτός θα πάρει τηλέφωνο.
Να τον πάρουμε εννοώ τη γραμμή του στον αέρα. Α. Κατάλαβες. Γιατί θέλει να τοποθετηθεί. Εντάξει, συμπαθέστατο, τον ακούω. Έβγαινε κύριο Συντρόε 11-12. Εντάξει. Θα βγεις, θα μιλήσεις όμορφα για να συνεργαστούμε όμορφα και να πορευτούμε όμορφα. Στόλς, ναι, εντάξει, αυτό τον ακούω. Εντάξει, είναι γνωστός. Αγγλία, υπάρχει επίπεδο. 2-3-10-2-7-3-8. Ανοίγουμε γραμμές για ένα δεκάλεπτο, αφού μας έχετε περιορίσει εδώ πέρα πάρα αλλά πολύ. Αλλά εισιτήρια θα δώσω όλα μαζί στο ΠΑΟ 24. Πέντε θα δώσω μετά. Δώστα μετά. Δώστα τώρα δεν γίνεται σε 10 λεπτά. Δώστα μετά, κόριτσι μου. Οπότε μετά στο ΠΑΟ 24, 5 εισιτήρια θα έχουμε για τον αγώνα με τη Λαμία την Κυριακή στις 7. Μάλιστα. Εξαιρετικά. 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 Τελικά μάθαμε την αυτό. Αγγλία, Κύπρος είναι. Λαμία, ποιον έχει προπονητή. Α, τον Αντωνίο έχει. Τι είναι αυτό, ρε. Αυτό έπαιζε χθες η Ελλάδα με τη Χιλή στο συγκεκριμένο τουρνουά. Είναι αυτό που γίνεται στην Κρήτη, κάτι με τον Κατσουράνη. Νομίζω είναι στο Ρέι, θυμίζω κάτι τέτοιο μπορεί να είναι κιόλα. Ναι, αυτό πρέπει να είναι. Ωραία, ναι, ρε, συνάτο. Είμαστε εντάξει και εδώ δηλαδή πλέον συνάδελφοι. Όχι ακόμα. Μάλιστα, εξαιρετικά. 2-3-10-2-7-3-8 ανοιχτές γραμμές για το κοινό της εκπομπής Σάβα Καμπερίδη. Τι λέει, ρε, φίλε. Ναι, αλλά μπορείτε να στείλετε τις γραμμές μέσα, σας ευχαριστώ. Α, ωραία. Θαυμάσια. Σάβα Καμπερίδη, πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό, εξαιρετικό. Λοιπόν, ναι, τόση ώρα βάλει ακουστικά. Τώρα που κλείνουμε, 1/4 έμεινε. Θα μου βάλει τώρα ακουστικά. Τι να το κάνω. Άμα έχουμε γραμμή. Α, στείλουμε λίγο τις γραμμές μέσα. Μπορεί να γίνει αυτό, πιστεύεις. Τι έγινε. Τα έχουμε όλα, Νίκο, ηρέμησε. Παιδιά, εντάξει, νέο στούντιο είναι. Νέες εγκαταστάσεις. Για να δώσω λίγο χρόνο. Νέα στούντιο. Ένα είναι. Ξανά προκαλούν Τούρκοι ποδοσφαιριστές και οπαδοί. Έγινε ένας χαμός πάλι στη... Και στη Βουλγαρία έγινε χαμός. Είδες. Με τα... Μόνο το σκόρινα. Καλά, δεν είδες ότι οι Βούλγαροι φώναζαν, ήταν ρατσιστικά συνθήματα, έγινε χαμός με τους Άγγλους, απάντησε ο Στέρλινγκ, σήμερα ανέβαζε συνέχεια στο Twitter. Α, κάτι ψηλό πήγε το μάτι μου, ναι. Δηλαδή το tweet του Στέρλινγκ το είδα. Το tweet. Αυτοί επιμένουν να κάνουν αυτό το χαιρετισμό. Αφού είναι ζώα. Έλα, εσύ. Γιατί θα μου κάνει μήνυση. Εντάξει. Σκοτώνεται ο κόσμος και αυτοί χαιρετάνε έτσι. Τούρκοι είναι. Τι περιμένεις, περιμένεις κάτι άλλο. Τούρκοι. Ο μόνος που είναι διαφορετικός, ο Καντέρ δεν είναι. Που είναι στο ο Καντέρ που είναι στους Boston Celtics. Και δεν μπορεί να πλησιάσει. Ναι, ένας Καντέρ που η οικογένειά του δεν μπορεί να βγει από την Τουρκία. Έχει να δει την οικογένειά του 5 χρόνια. Τους βλέπεις στο Messenger. Τον έχουν απειλήσει. Τον έχουν απειλήσει ζωή του κτλ. Υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψής του. Υπάρχει αυτό. Κάτι τέτοιο υπάρχει, ναι. Τι έχουμε, φίλε. Όχι, ρε. Για ποιο λόγο πιστεύεις γίνεται αυτό. Λέτε να ανοίξουμε αύριο γραμμές. Πώς θα αφήσουμε για αύριο, παιδιά. Γιατί σας βλέπω να λίγο πανικόβλητη την πενοβγαίνεται μέσα στο. Εντάξει, παιδιά, νέα σου, τι είπαμε. Α, ναι, και η Ιταλία έχει ζητήσει να αλλάξει ο τελικός του Champions League που είναι να γίνει Κωνσταντινούπολη. 20 Μαΐου. Εγώ είμαι πολύ υπέρ. Υπέρ να αλλάξει. Ναι όμως ξεστή, επειδή έχουν κλειδώσει διάφοροι χορηγοί και τέτοια, λένε ότι δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Δεν είναι εύκολο, αλλά με αυτά τα οποία κάνουν οι Τούρκοι και αγάπη δεν γίνεται τώρα να γίνει αυτό ο συγκεκριμένο. Η Ζακ Πάουλ, μπράβο του, παραδέχτηκε παντολίνα, το διώξαν του Σαχίν. Δυνατή. Οι μόνοι είναι που κάνανε κάτι, γιατί όλοι οι υπόλοιποι δεν. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν άλλοι Τούρκοι που παίζουν σε ομάδες στην Ευρώπη. Εδώ ρε, εσύ το κάνανε κατά αντίστοιχο με τον Σταχίν. Έγινε ότι έγινε στο μάτι της Τουρκίας την Κυριακή, πότε ήταν. Είδε όλος ο κόσμος τον πανηγυρισμό και βγήκαν από την UEFA και έλεγαν θα το εξετάσουμε και θα το δούμε. Πότε, ρε φίλε. Ναι. 2019 είναι, δηλαδή. Η UEFA που σε πρώτο. Ναι. UEFA Μάφια, Νίκο. Τα λέγαμε. Δεν ξέρω. Δεν το είδαμε, λέει, αλλά θα το εξετάσουμε. Αυτό σου λέω, ναι. Εκπληκτικό. Δεν μου ακούει, παιδιά, το μιλάω. Σε άκουγα, απλά ήθελα να το εμπεδώσουμε. Απλά ήθελα να το ξαναπώ εγώ, ναι. Εντάξει, γιατί μ' αρέσει να δω. Μπήκε φυλακή ο πατέρας μου, συγγενείς μου δεν βρίσκουν δουλειά μου, ακύρωσαν το διαβατήριο. Υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψής μου, η οικογένειά μου δεν μπορεί να φύγει από τη χώρα. Οι συγγενείς δεν βρίσκουν δουλειά, αλλά εντάξει, με τα λεφτά που βγάζει, αδελφέ, κάτι κάπως ότι βγάζουν. Κάθε μέρα μου έχουν επιτεθεί και με έχουν παρενοχλήσει. Προσπάθησαν να με παγάγουν στην Ινδονησία. Η ελευθερία έρχεται με κόστος, λέει ο Καντέρ, ο οποίος παίζει στο NBA, αλλά έχει πάρα πολλά θέματα. Μάλιστα. Τι τραβάει και ο κόμμα. Μετά έχουμε εμείς προβλήματα κάποιο βιβλίο. Δεν τι προβλήματα έχει αυτός. Όπως είπε η Τζούλια Νόβα. Έχεις κάτι με τα μάτια σου και τα πειράζει αγάπη. Τι έγινε, τι έπαθες. Είπε η Τζούλια Νόβα Νίκο ότι αποχώρησε από τον τροχό της τύχης γιατί λέει ήταν πολύ επιπονή και δύσκολη δουλειά. Έχουμε γραμμή τώρα. Για κάτσε. Για κάτσε. Για κάτσε. Πάμε στον πρωτοφύλλο. Γεια σας. Τι όχι. Όπα. Τι έγινε εσείς, τα παίξω ρε. Τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα. Πάρ' το λέει. Πάρ' το, έλα Νίκο. Το έχουμε. Έλα. Γεια σας. Πάει αυτός. Τι έγινε, παιδιά. Τρομερά πράγματα. Εντάξει, σας δεν είσαι που μπέσει. Εσείς παίρνετε. Κάνουμε live δοκιμές. Τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα. Γίνονται και live δοκιμές. Δηλαδή, στην prime time του ραδιοφώνου, είναι δυνατό να κάνετε αυτά τα πράγματα. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα.
Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Ο Αντώνης είναι. Γεια σου Αντώνη. Αντώνη, ο γνωστός Αντώνης. Ναι. Έλα αγοράκι μου, έλα αγορά. Πήρα πρώτος προηγουμένως και με προηγουμένως. Όπα. Είχαμε ένα θέμα με την ταπεινά συγγνώμη. Παιδιά καινούργιο στούντιο είναι, τα έχουμε πει αυτά. Ναι, το αντιλαμβάνω, το έχω αντιληφθεί ήδη. Κυρία Αγάπη, ορίστε. Δεν με θυμάστε βέβαια, σε έχω πάει και μια φορά στην Κυλία και όλα σας είχα πάρει την Τούμπα. Αλήθεια. Βεβαίως. Και μόλις μπήκες στο ταξί πάει η Αγάπη, είσαι. Αλήθεια, δεν το θυμάμαι. Έχεις πάρει Αγάπη με ταξί, μπράβο. Ταξί παίρνω παντού, δηλαδή το μόνο περίεργο δεν είναι. Μπράβο Αγάπη. Λοιπόν, την Κυριακή θα μας δώσει εισιτήρια, τι λέει, έμαθες εσύ τίποτα? Για ποιο παιχνίδι λέτε? Το Ξάνθη Άρη. Μην την κάνεις έτσι, μωρέ, κρίμα είναι. Δουλειά με την Ξάνθη, δεν με αφορά αυτό το παιχνίδι. Μην την κάνεις, μωρέ, κρίμα είναι, κρίμα. Μήπως γνωρίζετε κάτι, ρε παιδάκι? Όχι, δεν έχει. Όχι, όχι, δεν έχει πάρει κάτι. Αν ήξερα θα το έλεγα. Ούτε για τα εισιτήρια στον Πανετολικό, ούτε για τα εισιτήρια στο Βόλο. Ούτε και τα εισιτήρια στη Λάρισα, ούτε τα εισιτήρια στον Όφη. Έβγαλε να κλείσει η ΠΑΗ Πανετολικός. Δεν ξέρω, μπορεί να βγάλουν και αυτοί. Όχι, εμάς τα εισιτήρια είναι κανονικά. Ο Βόλος δεν έβγαλε. Η Λάρισα περιμένουμε να δούμε θα βγάλει, Πανετολικός και Όφη. Τι, Όφη τι βασικά δεν δίνει εισιτήρια. Τι να βγάλει η Λάρισα, τι θέλεις? Τι ανακοίνωση να βγάλει η Λάρισα? Γιατί πράγμα? Για τα εισιτήρια και αυτή μπορεί να μην δώσει στο δεύτερο γύρο. Άμα δεν θέλει να δώσει, δεν θα δώσει. Δεν χρειάζεται να έχει τέτοιο. Κάτι για να βγάλει ο Κούγιας ανακοίνωση. Θα βγάλει μόνο. Σωστά, εγώ λέω. Κύριος Κούγιας, εξαίρετος κύριος Κούγιας. Σε περίπτωση που ακούει, εξαίρετος, θα το τονίσουμε. Μας ακούει γενικά. Εντάξει, γιατί ακούει τα ραδιόφωνα της πόλης. Γιατί φαντάζομαι στη Λάρισα δεν έχει τέτοια ποιότητα όπως έχει εδώ πέρα. Αν θέλει τέλος πάντων να μην δώσει τι, δεν θα δώσει τι. Αν θέλει να δώσει, θα δώσει. Καλώς να δώσει. Επίσης, αν δίνει δουλειά, εμείς εδώ είμαστε δίπλα του να πάμε. Να πάρει τον αέρα. Πρόσεχε καλά. Όχι. Όχι, ρε. Καλά, είσαι πάρει τον αέρα. Κοίτα, να σου πω κάτι, επειδή την γνωρίζω καμιά 6-7 χρόνια, φρόντισα από την αρχή να μην τον πάρει τον αέρα. Και νομίζω ότι βαδίζουμε σε ένα πολύ καλό μονοπάτι. Σε καλό κλίμα είμαστε. Σε καλό κλίμα. Είμαστε πολύ, μια. Πώς έλεγε και τέτοια σου Ελίωπα, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω, αυτό βγαίνει προς τα έξω. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Φαίνεται. Είμαστε. Δηλαδή να σου πω και γεννηθήκαμε μέσα στον επαγγελματισμό. Ότι γαλουχηθήκαμε μέσα σε αυτή την κατάσταση. Ορισμός. Τι θα κάνουμε τώρα, εντάξει. Αυτό. Τα λες πάρα πολύ ωραία. Αν και πιστεύω ότι μία ώρα δεν προλαβαίνετε να δείξετε το ταλέντο σας, να ξέρεις. Ένα τρίωρο θέλουμε. Όχι. Έχετε ένα θεματάκι. Λοιπόν, εγώ θα σας καληνυχτήσω, θα σας πω καλό βράδυ να έχετε. Καλή συνέχεια. Χρονιά ραδιοφωνική, να έχετε με επιτυχίες. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Μας ακούτε? Καλησπέρα. Εσείς είστε? Γεια σας. Άντε, γεια σας. Στο μεθεπόμενο, γεια σας. Καλησπέρα. Εσείς είστε? Έλα ρε Νίκο. Μιλήστε. Μιλήστε. Δεν μας ακούνε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μιλήστε ρε Νίκο. Όχι. Τι να κάνω, αφού δεν μιλάνε, είναι ντροπαλή. Έχουμε μια αστοχία. Ξαναπάρτε. Ο φίλος Μιχάλης. Ο γνωστός. Σε τρομερή κατάσταση, ναι, ναι. Αδελφέ μου. 10 η ώρα τελειώνει. Τρολάρι, Μιχάλη. Καλά, Μιχάλη, εντάξει. 10 η ώρα τελειώνει στην εκπομπή, ρε φίλε. Δεν σε κάνα. Πηγαίνανε τώρα έτσι για ένα ωραίο μπιγκ. Ένα μπιγκ μακ. Αντικό, αντικό. Όχι, 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 σκέτο μιλξέ. Πρόσεξε μου. Α, ναι, σκέτο μιλξέ. Εντάξει. Πρώτα πηγαίνει. Ναι. Κάθεσαι εκεί και τρως, πολύ βασικό, για να τα φας ζεστά. Γιατί άμα τα πάρεις μέχρι να πας σπίτι έχουν γίνει λάστιχο. Ναι, οκ. Okay. Πρώτος κανόνας. Αν και δεν νομίζω ότι έχετε θέματα εσείς. Λοιπόν, okay. Παίρνεις ένα Big Mac, ωραίο, επειδή μου κυμπάρικο έτσι. Ναι, ναι. Το που θα έλεγε ο Μιχάλης. Βάζεις και ένα διπλό τσίζ από δίπλα. Και άμα θες να νιώθεις ότι. Πεθαίνεις. Έφαγε, όχι, ότι. Πεθαίνεις. Να κοροϊδέψεις λίγο τον εαυτό σου, θα πω εγώ, θα πάρεις και ένα chicken. Για να πεις ότι έφαγα και λέω κοτοπουλάκι. Τι έφαγα, κοτόπουλο έφαγα. Δεν έφαγα τίποτα. Το να φας μόνο το Big Mac και να μην φας τίποτα άλλο. Τι γίνεται, αγάπη, να πας και να φας μόνο ένα. Δηλαδή, ένα ίσο κανένα. Τα έχουμε πει αυτά. Πάρε και πατάτες, ρε λίγο. Παίρνεις και την πατάτα από δίπλα με εξτρά μαγιονέζες. Όχι αυτά τα τέτοια, τα φλόρικα, τα τσίπικα που σου δίνουν δύο μαγιονέζες. Παίρνεις 4-5. Εντάξει, τις κουμπώνεις πάνω τις πατάτες. Τι παίρνεις και στο σπίτι. Όχι, ρε, τα βάζεις όλα μαζί και βουτάς πατάτες. Μια ιδέα, ναι. Εντάξει. Και αφού φας όλα αυτά. Ναι. Και έχεις σκάσει, αλλά με ωραίο τρόπο, ρε παιδί μου. Δυνατό. Εντάξει. Ο Μιχάλης σου κάνει παρατήρηση εδώ πέρα για το ποντίκι. Ναι, το κάνω εγώ το ποντίκι, Μιχάλη. Άλλο που έχω δίπλα μου το κάνει, να ξέρεις. Λοιπόν, γιατί είναι ο ραδιόφωνο, κάνουμε τελευταίες κάποιες ρυθμίσεις. Το είπαμε αυτό, ρε. Λοιπόν. Και μετά όταν θα φας όλα αυτά. Ναι, κάνεις με το. Όχι. Πας στο ταμείο και λες, θέλω ένα milkshake. Και γελάει η κοπέλα. Εντάξει, μεγάλο κιόλας, βανίλια, γελάει, ωραίο. Ναι. Άλλος παίρνει σοκολάτα. Τώρα. Όχι που έμπλεξε τώρα, δεν έχει που έμπλεξε τώρα. Εντάξει. Και κάπως έτσι πάει το πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο φίλο όμως. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
Έλα, ρε, τι λίγο κάνετε. Τι έκανα. Αφού παίρνουν και το κλείνουνε. Έχουμε άλλη γραμμή τώρα. Για να δούμε. 0 στα 5 έχουμε. Τρομερά πράγματα. Γεια σας. Καλησπέρα. Μας ακούτε. Παιδιά, φτιάχτε τις γραμμές έξω. Δεν γίνεται. Να ξέρεις. Έχει πέσει όλος ο κόσμος. Έχουν πάρει 7 άτομα. Καλησπέρα σας. Δεν γίνεται. Όχι. Δεν γίνεται. Εσύ έχουν πάρει 7-8 και έχουμε βγάλει έναν. Και αυτό με δυσκολία. Δεν τον ακούγαμε κιόλας. Εντάξει, παιδιά, νέα στούντιο. Το είπαμε, ρε Νίκο. Παιδιά, συγγνώμη. Παλεύω να το σώσω. Αλλά. Παλεύω να το σώσω. Αλλά. Λίγο κοντό είναι αυτό το 10. Και παίρνει λοιπόν το milkshake μετά. Ναι. Το 10 είναι ντούκι δυνατό. Παίρνει το milkshake μετά και κουμπώνει πάνω από όλα αυτά που έφαγε. Και εκεί σίγουρα κάνει. Και είναι σε τρομερή κατάσταση. Mm-mm. Ο Μιχάλης δεν ξέρει αυτή τη στιγμή αν είναι καθοδόν για τη δουλειά του ή αν είναι ήδη στον όμιλο που εργάζεται. Είναι επιχειρηματίας. Επιχειρηματίας. Θα μπορούσε να είναι και θα γίνει κάποια στην επιχειρηματίας και θα πονάτε. Επιχειρηματίας και πιστεύω ότι είναι ήδη εκεί. Βάλ το δυνατά στον όμιλο να ακούνε λοιπόν. Θα μπορούσε να το κάνει και αυτό. Θα μπορούσαμε να ακούμε ένας τον άλλον. Τέτοια ώρα κιόλας, εύκολα. Εύκολα. Ή να κάνουμε με κάποιο τρόπο κοινή σύνδεση τα δύο ραδιόφωνα. Ναι. Να παίζει στον αέρα του ένα ο άλλος και αντίστροφα. Σκέψτε το. Ψήθηκες. Ναι, πώς κάνουν στην εκπομπή. Ξέρω, εγώ έβλεπα τον Μουτσινά. Προκάλεσε τον Ουγγαρέζο και μετά η Φέη με τον Ουγγαρέζο απάντησε στον Μουτσινά. Γιατί εμείς να μιλάμε έτσι ανάμεσα σε εκπομπές. Εσύ εννοείς να είμαστε ζωντανά και εμείς και αυτοί στον αέρα και να μιλάμε στον αέρα. Ναι, εγώ λέω αυτό ρε παιδί μου, αλλά σου λέω να προκαλούμε. Αλλά τα μπέρδεψες. Τα έχεις κάνει πάλι. Πω. Να προκαλούμε ένα τον άλλον. Ρε αγάπη, τι είσαι εσύ, Λαγκουλάκη. Να προκαλέσουμε κάτι τον Μιχάλη. Προκαλέσουμε τον Μιχάλη, τι. Καλό, προκαλώ. Τι τον προκαλώ. Δεν έχω εγώ για προκαλώ όμως, δεν μου τα έχετε φτιάξει εδώ πέρα. Προκαλώ, έλα. Τι. Τι να προκαλέσουμε. Γρήγορα, Νικό, να τελειώνουμε. Σιγά. Βλέπεις εδώ πέρα να τελειώνουμε. Το βλέπεις εδώ πέρα, τι μπορεί να τελειώσουμε κάποια στιγμή. Το βλέπεις εύκολο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τι να προκαλέσουμε τον Μιχάλη να κάνει. Τι να κάνει. Τι να τον προκαλέσουμε εσύ, και το παιδί είναι και μια θεότητα μόνη του. Δεν. Θα προκαλέσουμε τον Μιχάλη ή προκαλέσω εσένα. Θα προκαλέσω εσένα. Τον Μιχάλη λέμε. Να έρθεις με μένα και τον Μιχάλη και να πάμε για milkshake. Όχι, ντρέπομαι γιατί θα γίνουμε ρεζίλ. Α, θα έρθω και θα συγκροτεύω μαζί με την κοπέλα. Ποια νομίζω ότι είσαι, ρε αγάπη. Ελένη Μενεγάκη του ραδιοφώνου και θα γίνουμε ρεζίλ και θα μπούμε μέσα στα McDonald's και θα μας πούνε. Α, κυρία Γαβριλίδου, τι κάνετε, καλησπέρα σα. Τι θέλετε με αυτού που πίνουν milkshake, του δετιμπόιδε. Εγώ δεν θέλω να πιέσουν μαζί σα, ρε. Γιατί. Γιατί εγώ γελάω με εσάς. Τι έχεις. Γελάω με εσάς. Τι γελάς. Άκου, το δέχομαι. Έχεις δει το πρόσωπο στον καθρέφτη και θα γελάσεις με μένα. Το δέχομαι, ναι. Το δέχομαι λοιπόν. Ναι. Και θέλω τριάδα. Όχι τετράδα. Τετράδα. Θα είναι και ο άλλος συνάδελφος. Ο άλλος ρεπόρτερ. Τι θα παίξουμε μονό. Θα πίνετε εσείς τρεις και εγώ θα γελάω με την κοπέλα. Δύο εναντίον δύο. Έλα, δέχομαι. Τι να κάνουμε. Την πρόκληση, όποτε θέλετε. Ο Γιώργος δεν νομίζω να έρθει. Γιατί. Ο Γιώργος για να Σοκράτη είναι μόνο εκεί πέρα, τίποτα. Γύρω με ρώσικη. Τοξικό. Πίτα γύρω ρώσικη και. Αυτό δεν. Δεν είναι για παραπάνω. Θα μπορούσα να μας κάνουν διαφήμιση όλοι αυτοί που τους αναφέρουμε κάθε μέρα. Δεν είπαμε επίθετο, αλλά φίλοι μας, αδέλφια μας είναι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Ο Σοκράτης είναι ο Σοκράτης. Α, εγώ είμαι. Είναι το μαγαζί. Εντάξει, σιγά. Δεν το ξέρει ποιο είναι. Το ξέρω. Α, είναι γνωστό. Έχουμε φάει χίλιες φορές εκεί πέρα, αγάπη. Εγώ σε περιοχές που δεν. Τρώσα από μικρή. Από όταν ήμουν μικρή, ρε. Όταν ήσουν μικρή. Ναι, τώρα έχω χρόνια. Τώρα είναι λίγο προβατικά, είναι λίγο. Έχω χρόνια, είπα. Τι γελάς. Καλό. Άντε, Νίκο, άντε, βρω. Καλό, καλό. Το τρώω στο φαΐ σου. Δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα με σένα. Το τρώω στο φαΐ σου. Τώρα όχι, σου λέω. Και πώς κρατιέσαι τόσο καλά. Α, χθες πω τα μυστικά μου αύριο. Α, κάτσε, έχουμε ενδεκάδα εθνικής. Αφού δεν έχουμε ίντερνετ. Αφού έχουμε ίντερνετ, ζολεύω και μισή ώρα. Mm-hmm. Εσύ δεν έχεις. Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, ο Πασχαλάκης στο τέρμα. Όλε. Μπακάκι στα φιλίδια Χατζηδιάκος, Γιανούλ. Γιατί ρίσκει να παίξει ο Γιανούλ, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα. Ξεσπάει. Το παιδί έχει θέμα. Πρέπει να προφυλαχθεί. Του φανσίπ. Ναι, γιατί πρέπει να παίξει. Συνέχισε. Τέλος πάντων, Γιανούλ. Αμυντικά Χαφ Κουρμπέλης και Γαλανόπουλος. Ναι. Μάνταλος Μπακασέτας Λιμνιός. Ναι, ναι. Και στην κορυφή ο Παυλίδης. Ο Μπάμπης. Μιχάλη, η συγκεκριμένη πλέον είναι Μανούλα. Δεν κάνει τέτοια πράγματα. Τη Μανούλα μου. Όλες εσείς λέει οι γυραίες κυρίες. Μιχάλη δεν το πάμε καλά. Μιχάλη τη Μανούλα μου. Κάτι συμβαίνει. Τι άλλο είναι Μιχάλης. Δεν είναι για σένα. Δεν είναι για μένα. Όχι. Γιατί. Εγώ είμαι κομπλέ. Άρα, Μιχάλη, έχω το κινητό έξω, αδελφέ μου, και δεν βλέπω αν μου στέλνει κάτι. Χίλια συγγνώμη, το έχω αφήσει να φορτίζει. Όχι, τα στέλνει όλα σε μένα. Όχι, σίγουρα έχει στείλει κάτι και σε μένα, γιατί. Δεν πειράζει, δεν είναι σε μένα. Εντάξει. Πειθαρχική έρευνα τη UEFA για Τουρκία και Βουλγαρία. Πάλι καλά ξύπνησαν. Μπράβο.
Μεγάλη. Έχει γίνει ένας χαμός όλη την Ευρώπη. Θα γίνει και αυτό. Μάλιστα. Αυτά. Φτάσαμε στο τέλος, Νίκο. Φτάσαμε στο τέλος, αγάπη. Παιδιά, φτάσαμε στο τέλος, τι λέτε. Όχι, δεν φτάσαμε στο τέλος. Γεια, συνέχισε. Παλεύω. Δεν φτάσαμε στο τέλος. Μας έχουν εδώ πέρα όμοιρους, να ξέρετε. Με το πιστόλι στον κρόταφο. Μας έχουν, δεν φεύγετε το μικρόφωνο, λέει. Τελειώσαμε. Εγώ συνεχίζω πάω 24. Δεν έχω θέμα. Θα βγάλω και έναν Νίκο Μοσχοβίτη από Pax Sports Arena. Γιατί έχουμε τηλέφωνα. Αποκαταστάθηκαν. Έχουμε τηλέφωνα. Ρε φίλε μου, σου έβγαζαν αέρα και δεν ακουγόντουσαν. Μην είσαι παραπληροφόρηση. Μην είσαι παραπληροφόρηση. Σήκω να φέτα τίποτα. Α, υπάρχει θέμα. Τι θέμα. Όπα, τι έγινε. Αναβάλει το παιχνίδι. Υπάρχει ένα πανό. Πακενό. Για τους Τούρκους και για όλα αυτά που γίνονται. Και λέει ότι οι Τούρκοι της Μπεσίκτας δεν δέχονται να ξεκινήσει το μάτς άμα δεν κατέβει το πανό. Έχουμε και αυτά στο Pax Sports Arena. Στα παπάκια μας. Νίκο, είναι το Pax Sports Arena ή είναι η Pax Sports Arena. Η Pax Sports Arena είναι. Το σκέφτομαι τελευταία γιατί μου το έπαιρνε στην Αθήνα. Βασικά η Pax Sports. Ναι, όλοι ξέρουμε. Το Pax Sports Arena. Τι έγινε. Παιδιά, τι θα. Τρομερά πράγματα. Δεν ετοιμάζει ένα break, αδελφέ μου. Κυμπάρει, κοτσέ, ρε να το ρίξει. Υπάρχει σίγουρα ένα άνθρωπο σήμερα. Κάτι είναι. Ο Ερμή που λέει και μαγειλίζει. Νίκο, τι γίνεται. Είχα δει τα πόδια σου. Τι γίνεται, σα δείτε του Λίμπερ 107,4 ανομαλίε. Πολύ ωραία πράγματα. Σε κάποια φάση θα έχουμε και κάμερε από ό,τι έχω ενημερωθεί εδώ μέσα. Όχι, νομίζω δεν είναι καλό σε αυτή τη φάση που είμαστε να ανοίξουμε κάμερα. Λέω σε κάποια φάση. Ναι, όπα, κάτσε. Α, η Μπεσίκτα έχει Θείοντορ. 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 Ναι. Πρώην Τσάκ. Ο Θείοντορ. Τζόρνταν. Όπα. Έλα, αποκαταστάθηκε και εδώ. Τρομερά. Εξαιρετικά. Αυτή η εκπομπή δηλαδή σήμερα είναι εκπομπή με τεμποδίων. Πραγματικά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τι ζούμε. Γιατί με κυνηγάνε τόσο πολύ όλοι, παιδιά. Έχετε κάποιο πρόβλημα μαζί μου. Ποιο σε κυνηγάει, τι έγινε. Μου στέλνουν διάφορα μηνύματα. Σ' απειλούνε. Και. Και. Ναι. Και ναι. Καταλάβαμε όλοι τι θέλουν να πούνε. Αχ. Τι άχρα, αγάπη, τι έπαθες. Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά. Τι σου στείλανε. Δεν λέω. Φωτογραφία. Οπα. Για πραγματικά, σήμερα έπρεπε να υπάρχει κάμερα. Πραγματικά. Σήμερα έπρεπε να υπάρχει κάμερα. Εξαιρετικά, να το δώσω δηλαδή, μας τώρα. Ωραία, δεν θέλω να το δώσω. Θεωρώ ότι για σήμερα παίρνουμε βαρέα και θυγεία. Με τεμποδίων η σημερινή εκπομπή. Ο άλλος τυφλώνεται. Φτάνει στο τέλος. Έχει παρεμβολές. Ναι, δηλαδή είναι εξαιρετικό. Αύριο πιστεύω ότι θα έχουμε μια πιο ομαλή ροή. Εντάξει, θα μπορέσουμε να στήσουμε κάτι καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ και σήμερα για την ακρόαση με τεμποδίων όπως και να έχει. Ακολουθείτε το 24. Θα ανοίξουμε, θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές στο δεύτερο μισάρο, βεβαίως. Για να βγει και ο Αποστόλης από την Αγγλία να μας τα πει ωραία και καλά. Όλοι θα είμαστε σου. Τέλος πάντων, εγκεκέζε. Εγκεκέζε. Γεια σου, Ρεγκέζε. Θα πούμε εμείς σε περίπου 5 λεπτά. Μένετε εδώ στο ΠΑΟΚ 24. Θα έχουμε και μετάδοση από ΠΑΟΚ Sports Arena Νίκο Μοσχοβίτη. Ναι. Και επιστροφή. Καλή συνέχεια από εδώ. Αυτό.